εν νόμος σκιά και γράμματι, τύπων κατήδωμεν οι πιστοί. Πανάρσεν το την μήτραν διανοίγων, Άγιον Θεό. Διό πρωτότοκον λόγων, Πατρός Ανάρχο Υιόν, πρωτοτοκούμενον μητρή, απειράνδρο μεγαλύνομαι. Έτσι, ψάλλει ο ιρμός της ενάτης οδής, υμνών τον Κύριο. Και τι μας λέγει, ας σπεύσουμε, ελάτε λέει όλοι οι χριστιανοί, ας θεωρήσουμε πραγματικά, εν τη χάριτη του Ευαγγελίου, των τύπων εκείνων, όπου ενεργεί το πρώτερο εις τον παλαιό νόμο και στη σκιά του και στο γράμμα του, εν νόμο σκιά και γράμματι. Τι να δούμε, τον τύπον, να δούμε την προαγγελία, την προεικόνηση. Ποια προεικόνηση, αυτήν η οποία φανέρωνε τον ερχόμενο Κύριο της δόξης. Εν όμως σκιά και γράμματι, λέει ο Άγιος Νικόδημος, αυτά τα τρία είναι συνώνυμα. Και ποιος είναι ο τύπος που θα δούμε τον παλαιό νόμο στη σκιά του και στο γράμμα του, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, ο περί των πρωτοτόκων θεσπίζων. Αυτός ο νόμος που εθέσπιζε για τα πρωτότοκα και έλεγε «Παν άρσεν διανοίγων μήτραν, Άγιον το Κυρίο κληθήσετε». Κάθε αρσενικό το οποίο διανοίγει την μήτρα, αυτό θα ονομαστεί Άγιο. Αυτός ο τύπος όμως δεν αρμόζει σε κανένα άλλο αρσενικό πεδίο και πρωτότοκο, παρά μόνο και μόνο στο Δεσπότη Χριστό. Και αυτό κυρίως προεικόνιζε. Και αυτό γίνεται φανερό από τα ακόλουθα. Κανένα από τα άλλα πρωτότοκα παιδιά που γεννιόνται σύμφωνα με το φυσικό νόμο δεν διανοίγει την μήτρα της μητέρας που το γεννά. Γιατί αυτή έχει πολύ προηγουμένως, πολύ νωρίτερα διανοιγεί από τη συνουσία του ανδρός. Ο πρωτότοκος όμως Εμμανουήλ, επειδή ακριβώς γεννήθηκε υπέρ φύση και χωρίς σπορά ανδρός, αυτός μόνος άνοιξε την παρθενική μήτρα της ασπόρου αυτού μητρός. Θεοπρεπώς μάλιστα δηλαδή και υπέρ κατάληψη. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς έγινε αυτό. Γιατί ανοίξας αυτή να το γεννάστε, πάλι τη διαφύλαξε και κλεισμένη, όπως ήταν ακριβώς και πριν συλληφθεί και πριν γεννήσει η υπεραγία Θεοτόκος. Πριν συλλάβει και πριν γεννήσει. Και λοιπόν, μόνος ο Δεσπότης Χριστός μπορεί και πρέπει και αρμόζει να ονομαστεί Άγιος. Γιατί λέει «Παν άρσεν διανοίγων μήτραν, Άγιον το Κυρίο κληθήσετε». Αλλά κανένα αρσενικό δεν διένοιξε μήτρα παρά μόνον ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Και την άφησε πάλι και κλεισμένη. Μόνος λοιπόν ο Δεσπότης Χριστός μπορεί να ονομαστεί Άγιος. Και τι σημαίνει Άγιος? Αφιερωμένος του Κυρίου. Γιατί και μόνος αυτός δίνηξε τη μήτρα της Παρθένου. Αν και το Άγιος όνομα δίδεται στα άλλα αρσενικά πρωτότοκα. Όμως ο κατεξοχήν Άγιος είναι μόνος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Ο Λουκάς όμως και ο μελωδός εδώ, ο Άγιος Κοσμάς που επίησε αυτόν τον κανόνα εις την Υπαπαντή και το οποίο μελετάμε τώρα τον ιρμό της ενάτης οδής, προσθέτοντας το διανοίγον μήτραν εις μόνον των Χριστών αποδίδωση και το Άγιος, επειδή κανένα άλλο πεδίο αρσενικών δεν νίξε τη μήτρα της μητρός του
ημί μόνος ο Εμμανουήλ. Για τούτο και ένας Άγιος είναι εν της πρωτοτόκης ο αυτός ο Εμμανουήλ. Μόνο ένας είναι αληθινά Άγιος. Τούτου χάριν και η του Χριστού Εκκλησία εν το καιρό του κοινωνικού της Θείας Λειτουργίας, λέει ο Άγιος Νικόδημος, ανακράζει «Εις Άγιος, Ιησούς Χριστός». Επομένως, το ανωτέρω ρητό του Παλαιού Νόμου εκπληρώθηκε μόνο στον Ιησού Χριστόν, όπως λέει και ο Ιερός Θεοφύλακτος. Γι' αυτό και εμείς βλέποντες πρωτότοκον τον Υιόν του Ανάρχου Πατρός κατά τη Θεότητα και πρωτότοκον τον ίδιον κατά την απείρανδρον αυτού Μητέρα, δηλαδή κατά την ανθρωπότητα, ας μεγαλύνομεν αυτόν. Πρόσεξε δε ότι δεν έγραψε άλλη λέξη ο Μελωδός, αλλά το μεγαλύνομεν, για να φανερώσει ότι είναι η ενάτη οδή της Θεοτόκου, η οποία αρχίζει με το «μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο». Επομένως, λέγει ο Ιρμός, στο νόμο, στη σκιά και στο γράμμα του, ας δούμε η ψυχή, η πιστή καθαρά, τον τύπο. Τι έλεγε ο νόμος, παν άρσεν κάθε αρσενικό που ανοίγει τη μήτρα της μητέρας του, αυτό είναι Άγιον, αφιερωμένο στον Θεό. Και εμείς λοιπόν, τον πρωτότοκο λόγο του Ανάρχου Πατρός των Υιών, ο οποίος είναι πρωτότοκος και για τη μητέρα του, ως άνθρωπος, η οποία μητέρα του είναι απείρανδρος, δεν έχει λάβει πείρανδρος, αυτόν λοιπόν ας μεγαλύνομεν, γιατί σε αυτόν εκπληρώθηκε ο νόμος. Αυτός είναι ο μόνος που δίνηξε τη μήτρα της μητέρας του. Και συνεχίζει ο Άγιος Νικόδημος και ερμηνεύει και λέγει, θα απορούσε κάποιος, γιατί ο Μελωδός εδώ πρόσθεσε το απειράνδρο, γιατί λέγει ότι η μητέρα του είναι απείρανδρος. Και αποκρινόμαστε, λύνοντας αυτή την απορία, ότι το πρόσθεσε αυτό για να φανερώσει τον άσπορο τόκο της Παρθένου. Και στη συνέχεια να δείξει ότι εκπληρώθηκε σε αυτήν αντιστρόφως εκείνο που είπε ο Μωυσής στο Λεβιτικό. Τι γράφει στο Λεβιτικό στο 12ο κεφάλαιο ο προφήτης Μωυσής? «Γινή ήτης εάν σπερματιστεί και τέκει άρσεν, ακάθαρτος έστε 7 ημέρες. Αν μια γυναίκα δεχθεί σπέρμα και γεννήσει πεδίον αρσενικό, θα είναι ακάθαρτη για 7 ημέρες. Αυτό αληθινά και προφητικά λαλήθηκε εκ πλαγίου, με πλάγιο τρόπο, εκ περί της απειράνδρος και ασπόρος θεκούσης Παρθένου. Με πλάγιο τρόπο μιλάει εδώ ο προφήτης, μέγας προφήτης Μωυσής, για την υπεραγία Θεοτόκου, η οποία εγέννησε χωρίς πείρα ανδρός και ασπόρος. Μόνη γαρά αυτή μη σπερματιστήσα έτε και να σε. Γιατί μόνη αυτή, χωρίς να δεχθεί σπορά ανδρός, εγέννησε αρσενικό πεδίο. Επειδή περιττόν ήταν να πει ο Μωυσής το «εάν σπερματιστεί και τέκει», γιατί σε όλους είναι φανερό ότι απλώς και καθόλου κάθε γυναίκα κατά φύσιν σπερματίζεται πρώτον υπό ανδρός και έπειτα γεννά. Λέγοντας λοιπόν το «εάν σπερματιστεί», φανέρωσε κατά πολλά το σιωπόμενο και πολλά βαθέως και μυστικός, φανερώνει έτσι με βαθύ τρόπο και μυστικό το σιωπόμενο. Ποιο? Το μέγα μυστήριο, ότι θα υπάρξει κάποτε Παρθένος, η οποία και χωρίς να σπερματιστεί, χωρίς να το δεχθεί σπέρμα, πρόκειται να γεννήσει. Έτσι, επειδή η Παρθένος, χωρίς να δεχθεί σπέρμα, γέννησε,
Γι' αυτό και δεν ήταν ακάθαρτος. Ενώ ο νόμος έλεγε, εάν μια γυναίκα δεχθεί σπέρμα και γεννήσει αρσενικό παιδί, αυτή θα είναι ακάθαρτος. Στην Παναγία μας, λοιπόν, συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Γέννησε χωρίς να δεχθεί σπέρμα και γι' αυτό είναι καθαρά και αμόλυντος και δεν υπόκειται στον νόμο περί των καθαρσίων. Αλλά είναι θαυμαστό πως το Πνεύμα του Άγιου φωτίζει τον προφήτη Μωυσή και γράφει αυτά που γράφει, τα οποία φαίνονται παράδοξα για έναν άνθρωπο που γνωρίζει μόνο το φυσικό. Κάθε γυναίκα πριν γεννήσει δέχεται σπέρμα. Αλλά θα υπήρχε και μια γυναίκα και για αυτήν τη γυναίκα έτσι προφητικά και σκιωδώς μιλάει ο προφήτης Μωυσής, η οποία θα γεννήσει χωρίς σπορά ανδρός. Και αυτή δεν θα υπόκειται εις τον νόμο των καθαρσίων. Θα είναι καθαρά και αμόλυντος και μετά τη γέννηση. Έτσι ερμήνευσε αυτό το ρητό ο Οριγένης και είπε «Παρέλκυν δόξη το εάν σπερματιστεί προτασσόμενον του κετέ και άρσεν». Δηλαδή φαίνεται περιττό αυτό που γράφει ο προφήτης Μωυσής και λέγει ότι θα γράφει πρώτα το σπερματίστη και έπειτα το τέκι. Φαίνεται περιττό το να προηγείται το κετέκι το εάν σπερματιστεί. Και όμως δεν είναι περιττό, γιατί το λέγει αυτό προφητικός για την υπεραγία Θεοτόκο, η οποία χωρίς να δεχθεί σπέρμα εγέννησε άρσεν. Και έτσι προλέγει και το ότι δεν θα είναι ακάθαρτη όταν θα γεννήσει το σωτήρα. Εδύνατο δε και μη προσκυμένου του εάν σπερματιστεί, νοήστε μίουσα ακάθαρτος η Μαρία, ούγαρ απλώς ειν γενή, αλλά παρθένος. Και ο Άγιος Κύριλλος ο Αλεξανδρίας ούτω φυσί. Γενή φυσί και ου πάση τυχόν αδιακρίτως. Αλ ή της εάν σπερματιστεί και τέκει άρσεν, ακάθαρτος έστω. Διέδρα διούν την εκ του νόμου καταβοήν, η Αγία Παρθένος σπερματιστής αμέν ουδαμός, ενεργία δέτη δια του Αγίου Πνεύματος το Θείον αποκοίησασα βρέφος. Λέγει λοιπόν ο μεν ο Οριγένης αυτό που είπαμε, ότι φαίνεται περιττό αυτό που γράφει ο Μωυσής. Γιατί σε όλους είναι φανερό ότι απλά και γενικά κάθε γυναίκα με φυσικό τον τρόπο πρώτα δέχεται το σπέρμα από άνδρα και έπειτα γεννά. Λέγοντας λοιπόν το εάν σπερματιστεί, φανέρωσε πολύ καλά αυτό το οποίο αποσιωπάει το πολύ βαθιά και μυστικά, ότι θα βρεθεί κάποτε παρθένος η οποία θα γεννήσει και χωρίς να δεχθεί σπέρμα άνδρος. Έτσι, επειδή η Παρθένος χωρίς να σπερματιστεί εγέννησε, γι' αυτό δεν ήταν ακάθαρτη, ούτε ήταν υποχρεωμένη να εφαρμόσει τα του νόμου που αφορούν τα καθάρσια. Έτσι ερμήνευσε λοιπόν το ρητό αυτό ο Οριγένης και είπε ακριβώς αυτό, ότι φαίνεται περιττό το εάν σπερματιστεί να προηγείται το κετέκι άρσεν, αλλά συνιστώ να προηγείται το κετέκι άρσεν, αλλά συνιστώ, λέει, την προσοχή, μήπως προφητικά λέχθηκε όλο αυτό, ότι η Μαρία, ότι είναι ακάθαρτη γεννώντας το σωτήρα, γιατί έτεκε νάρεν χωρίς τη σπορά. Μπορούσε όμως και χωρίς να προϋπάρχει το εάν σπερματιστεί, να θεωρηθεί ότι δεν είναι ακάθαρτη η Μαρία, γιατί δεν ήταν απλώς γυναίκα, αλλά παρθένος. Ο δε Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας λέει τα εξής. Γυναίκα, και όχι όλες τυχόν και αδιάκριτα, αλλά όποια δεχθεί σπέρμα και τέκει άσεν, θα είναι ακάθαρτη. Ξεπέρασε λοιπόν την καταβοή που προέρχεται από τον νόμο, την κατηγορία δηλαδή ότι είναι ακάθαρτη η Αγία Παρθένος.
αφού δεν δέχτηκε καθόλου σπέρμα, αλλά και με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, το θείο από εκεί σε βρέφος. Και Ιωάννης ο Ζωναράς, στην ερμηνεία του τετάρτου ήχου της οκτωήχου, λέει τα εξής. Για ποιο λόγο ο προφήτης πρόσθεσε ήτης εάν σπερματιστεί, διότι διαφορετικά δεν είναι δυνατόν να τέκει γυναίκα εάν δεν δεχτεί την καταβολή του σπέρματος. Ήταν αρκετό βέβαια να πει ότι η γενή ήτης εάν τέκει. Ως προφήτης όμως είχε μοιηθεί στο μυστήριο της αρκώσεως του Κυρίου και γνώριζε ότι παρθένος θα γεννήσει με υπερφυσικό τρόπο και ότι ο τόκος θα είναι άσπορος και ανώτερος της φυσικής ακολουθίας. Όπως λοιπόν πρόφθασε και νομοθέτησε για την περίπτωση που κάποια γυναίκα θα γεννήσει χωρίς να δεχτεί σπέρμα, νομοθέτησε πάλι τα όσα αφορούν τα καθάρσια, τους καθαρισμούς για τις γυναίκες εκείνες οι οποίες και οφορούν και τίκτουν κατόπιν σπέρματος ανδρικού. Γι' αυτό και πρόσθεσε «Ήτης εάν σπερματιστεί και τέκει», υποδεικνύοντας ότι θα είναι κάποτε τόκος, αλλά όχι με θέλημα σαρκός, ουδέ από θέλημα ανδρός. Προφητεύει λοιπόν τον άσπρο τόκο της Θεοτόκου ο Άγιος Προφήτης Μωυσής με αυτά που ορίζει στο Λεβιτικό. Ας δοξάσουμε τον Κύριο ημώνυσο Χριστόν και την Υπεραγία Θεοτόκο. Ας θαυμάσουμε τη Θείον αυτού οικονομία και ας υπούμε κι εμείς μαζί με τον προφήτη και δίκαιο και Άγιο Σημεών αυτό τον ίν απολύεις τον δούλο σου δέσποτα ότι είδωνε οφθαλμί μου το σωτήριό σου ο ετοίμας κατά πρόσωπο πάντων των λαών πώς αποκάλυψη εθνών και δόξα λαούς Ισραήλ. Θα το πούμε άραγε όμως αληθινά έχοντας βιώσει αυτό που βίωνε και ο Άγιος Σημεών. Έχουμε άραγε δει και εμείς τον Κύριον της δόξης. Είδαμε το σωτήριον του Θεού. Σωθήκαμε και εμείς και βιώνουμε αυτή τη σωτηρία. Αυτό είναι ερώτημα που θέτει και πρέπει να θέτει ο καθένας τον εαυτό του. Έχω βρει αυτή την γαλήνη και την μακαρία ανάπαυση για την οποία μίλησε ο Κύριος, η οποία δίνεται σε αυτούς οι οποίοι μαθαίνουν από αυτόν ότι είναι πράος και ταπεινός στην καρδία. Γιατί όπως είπε, μάθετε από εμού τη πράωσιμη και ταπεινώ στην καρδία και βρίσκεται ανάπαυση τες ψυχές ημών. Ο καθένας ας απαντήσει στον εαυτό του αν όντως έχει δίκιο αυτός με τα μάτια της πίστεως, όπως και ο προφήτης και δίκαιος και Άγιος Σημεών είδε τον Κύριο στην αγκαλιά του, άραγε και ο καθένας από εμάς έχει δει τον Κύριο, έχει βιώσει τη χαρά και την ειρήνη και την μακαριότητα που χαρίζει ο Κύριος. Ας φροντίσουμε να ζήσουμε αληθινά εν μετανοία, εν εξομολογήσει, εν ταπεινώσει, εν πραότητη. Ας φροντίσουμε να τηρούμε τις εντολές του Θεού και τότε πραγματικά κι εμείς θα λέμε αυτό που είπε και ο Άγιος Σημεών και δεν θα είναι απλά λόγια, αλλά θα είναι βίωμα και προανάκρισμα της μακαριότητος της Βασιλείας του Θεού. Το δε Θεοί μου δόξα πάντοτε, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.